Σας καλωσορίζω σε ακόμη ένα βίντεο της σειράς Homeschooling και όπως έχετε δει και στον τίτλο, σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας όλα τα εκπαιδευτικά παιχνίδια, όλα τα βιβλία και γενικότερα όλο το υλικό που έχω συγκεντρώσει τους τελευταίους μήνες και το χρησιμοποιώ με την κόρη μου, ούτως ώστε να γνωρίσουμε τον υπέροχο, τον μαγικό κόσμο του διαστήματος. Γεια σας λοιπόν και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο της σειράς Homeschooling και δεν θα μακρηγορήσω, θα ξεκινήσω με το παιχνίδι, εισαγωγικά μάλλον με το εκπαιδευτικό παιχνίδι το οποίο με έχει ενθουσιάσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και το σημαντικό δεν είναι ότι έχει ενθουσιάσει εμένα ως μαμά αλλά το σημαντικό είναι ότι έχει ενθουσιάσει εξίσου και την κόρη μου την Εύη και μιλάω για τους γιγάντιους πλανήτες που πήραμε από το playcity.gr τους γιγάντιους ημιδιαφανείς πλανήτες, αυτός είναι ο ήλιος. Το πακέτο περιλαμβάνει τον ήλιο, όλους τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του Πλούτονα και της Σελήνης. Τώρα προσπαθώ να σας δείξω μερικούς από αυτούς, ούτως ώστε να καταλάβετε ο Κρόνος, η Γη, το μέγεθός τους, αναλογικά ο ένας με τον άλλον, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Και φανταστείτε, αυτός είναι ο Ερμής και αυτή είναι η Σελήνη. Τέλος πάντων, είναι όλοι οι πλανήτες και το σετ συμπεριλαμβάνει επίσης κομήτες, μετεωρίτες, πυράβλους, τεχνητούς δορυφόρους, αστροναύτες και αστεράκια, ούτως ώστε το παιδάκι να μπορέσει να παίξει και να δημιουργήσει. Αυτό το παιχνίδι μου αρέσει πάρα πολύ διότι θεωρώ ότι είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι το οποίο ένα παιδάκι μπορεί να χρησιμοποιήσει από πολύ μικρή ηλικία, από τα 3 έτη και πάνω και να συνεχίσει να το χρησιμοποιεί για πάρα πολλά χρόνια με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να... Εμείς φτιάχνουμε το ηλιακό σύστημα. Στρώνουμε κάτω ένα σκουρόχρωμο σεντόνι και βάζουμε τους πλανήτες με τη σειρά. Βάζουμε πρώτα τον ήλιο. Προσπαθώ να μαθαίνω τέλος πάντων στην Εύη τη σειρά. Εντάξει, είναι μικρή ακόμη, είναι 4 χρονών. Την σειρά δεν μπορεί να την καταλάβει. Αλλά φτιάχνουμε το διάστημα, βάζουμε τους αστροναύτες μας μετά, βάζουμε τα αστεράκια μας και παίζει μόνη της. Δηλαδή, αν φύγω εγώ και απομακρυνθώ, παίζει μόνη της για αρκετή ώρα. Ένας άλλος τρόπος που θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πακέτο, για παράδειγμα, είναι χρησιμοποιώντας μία, σας είπα ότι οι πλανήτες και όλο το σετ είναι ημιδιαφανείς, που σημαίνει ότι ενδείκνυται για παιχνίδια στο φως. Θα μπορούσατε, για παράδειγμα, αν διαθέτετε μία φωτεινή επιφάνεια, ένα φωτεινό τραπέζι, ξέρω ότι αυτά τέτοιου είδους παιχνίδια κοστίζουν πολύ και... ενώ τα φωτιζόμενα τραπέζια, τι είπα, φωτιζόμενο τραπέζι, φωτιζόμενη επιφάνεια, ξέρω ότι κοστίζουν πολύ, αλλά εγώ χρησιμοποιώ μια οικονομική εκδοχή από τα Lidl, η οποία κάνει μόλις 25 ευρώ, νομίζω και περιλαμβάνει και ένα σωρό άλλα εξαρτήματα, τα οποία υπό άλλες συνθήκες αυτά θα τα αγοράζαμε. Είναι, την έχω εδώ να σας τη δείξω, είναι αυτή εδώ με σύνδεση USB, μπορεί να μπει κανονικά σε μπρίζα και μετά να προσαρμοστεί και το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ καθώς στο φως είναι πραγματικά μαγικό όλο αυτό το εφέ που δημιουργεί. Τους γιγάντιους πλανήτες μάλιστα που σας έδειξα αυτή τη στιγμή τρέχει και διαγωνισμό στο Instagram, θα φροντίσω να ανεβάσω το βίντεο όσο τρέχει ακόμη ο διαγωνισμός, ούτως ώστε να έχετε την ευκαιρία και εσείς που δεν το έχετε δει και το βλέπετε εδώ στο YouTube να πάτε να πάρετε μέρος. Σε συνεργασία με το Play City χαρίζουμε σε έναν τυχερό ή σε μία τυχερή ένα set από το προϊόν Γιγάντιοι Πλανήτες. Ωστόσο, εννοείται πως κάτω στην περιγραφή θα σας έχω link για κάθε προϊόν για το οποίο σας μιλάω, ούτως ώστε να πάτε και εσείς να το δείτε με την ησυχία σας. Εννοείται πως κάθε παιχνίδι το συνδυάζουμε με βιβλία και έχω μια φανταστική πρόταση από τις εκδόσεις Μετέχνημια, το γνώρισε τους πλανήτες, το οποίο νομίζω είναι ένα βιβλίο ό,τι πρέπει για να εισάγει τα παιδιά μας στο μαγικό κόσμο του ηλιακού μας συστήματος και του διαστήματος. Στις σελίδες του παρουσιάζεται με ομοιοκαταληξία κάθε πλανήτης του ηλιακού συστήματος, ξεκινώντας από τον ήλιο. Ο ήλιος λοιπόν και κάθε πλανήτης μας συστήνεται με τη σειρά, λέγοντάς μας
2-3 στιχάκια. Π.χ. ο Ερμής λέει: Είμαι ο Ερμής και στοίχημα ότι δεν με προφταίνεις. Μπορεί να είσαι γρήγορος, μα δεν με παραβγαίνεις. Είμαι από όλους πιο κοντά στον ήλιο το λαμπρό και σαν βολίδα τρέχοντας τριγύρω του γυρνώ. Βλέπετε λοιπόν ότι η ομοιοκαταληξία είναι κάτι που κάνει την όλη αφήγηση πολύ διασκεδαστική. Και κάτι ακόμη που μου αρέσει είναι η εικονογράφηση. Όλοι οι πλανήτες είναι στο χρώμα τους, αλλά είναι σε μαύρο φόντο, κάτι που θεωρώ ιδανικό γιατί τραβάει ακόμη περισσότερο την προσοχή των παιδιών. Το κείμενο είναι μικρό, δεν είναι καθόλου κουραστικό και εμείς αυτό το βιβλίο το χρησιμοποιούμε συνδυαστικά με τον κάθε πλανήτη, ούτως ώστε η Εύη και διαβάζουμε το βιβλίο και ταυτόχρονα κάθε φορά που της διαβάζω έναν πλανήτη, τον διαλέγει από τους γιγάντιους πλανήτες και πιάνοντάς τον, η μάθηση γίνεται ακόμη πιο βιωματική. Το κάθε βιβλίο, όμως, το εικονογραφημένο, κατά την άποψή μου, είναι καλά να συνδυάζεται αυτό και λίγο μεγαλύτερα παιδάκια, δηλαδή από 4 και πάνω, εγώ τώρα το εισάγω στην Εύη, και με κάποιο ρεαλιστικό βιβλίο με τους πλανήτες. Τώρα το ποιο θα διαλέξετε είναι δική σας επιλογή. Εγώ έχω, αυτό που έχω είναι από το Πλανητάριο Θεσσαλονίκης και είναι μια παλιά έκδοση, την είχα πάρει ως φοιτήτρια, φανταστείτε ότι είναι μια έκδοση του 2005 νομίζω. Και ουσιαστικά έχει φωτογραφίες των πλανητών, του ηλιακού συστήματος, φανταστείτε ότι εδώ ο Πλούτωνας αναφέρεται ακόμη ως πλανήτης με τις φωτογραφίες τους και λίγα λόγια. Εννοείται ότι δεν κάθομαι να διαβάσω όλα αυτά τα πράγματα στην Εύη, προφανώς η Εύη τώρα θα κλείσει τα 4 σε 2 μήνες, αλλά βλέπουμε μόνο τις εικόνες, δηλαδή στην ηλικία των 4 ετών, αυτό που κάνουμε με την Εύη είναι να το ξεφυλίσουμε 1-2 φορές και να βλέπουμε τον κάθε πλανήτη πώς είναι στην πραγματικότητα. Αν υπάρχει αυτό το βιβλίο, που δεν νομίζω ότι θα υπάρχει, θα κυκλοφορεί ακόμη, είναι πάρα πολλά τα χρόνια, σας είπα ότι είναι από το 2005, ωστόσο αν μπείτε στις ιστοσελίδες του, καλά στην ιστοσελίδα του κάθε βιβλιοπωλείου θα μπορείτε να βρείτε, αλλά ειδικά αν μπείτε στις ιστοσελίδες του Πλανητάριου Θεσσαλονίκης, αλλά και του Ευγενήτου Πλανητάριου στην Αθήνα, τότε θα βρείτε πολύ ενδιαφέρουσες εκδόσεις, δεν χρειάζεται να είναι κάτι σύνθετο. Απλά πράγματα, ούτως ώστε να γίνονται κατανοητά από τα παιδάκια μας χωρίς να τα κουράζουν. Και μιλώντας για βιβλία, εμείς αρχίσαμε να διαβάζουμε βιβλία για το διάστημα, ας το πω έτσι, σε πολύ μικρή ηλικία, από τα 2 και μετά, με βρεφικές επιλογές. Έχω 2 ενδεικτικά να σας δείξω που τα έχω κρατήσει και για την Μπέμπα. Το πρώτο είναι το Βρέσμε στο διάστημα, το οποίο είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός και είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι με αυτό που λέμε με αναδυόμενα παραθυράκια, πώς λέγεται. Βλέπετε εδώ η σελήνη τι ωραία χρησιμοποιείται, τι ωραία απεικονίζεται. Και εδώ η γη, ουσιαστικά αυτά τα βιβλία τα χρησιμοποιούσαμε για να εξοικειωθεί η Εύη με τα 2 πλανητικά σώματα, τα οποία είναι και πιο κοντά μας και πιο κοντά σε κάθε παιδί, τη γη στην οποία ζούμε και τη σελήνη, την οποία τη βλέπουμε μεγάλη με γυμνό μάτι. Και ένα ακόμη το οποίο κυκλοφορεί και στα ελληνικά, το έχουμε και στα ελληνικά, δεν το έχω σπίτι, αλλά το έχω και στα αγγλικά, είναι η Πέπα που πηγαίνει στο φεγγάρι. Εντάξει, ξέρω ότι δεν είστε όλοι φίλοι με την Πέπα, αλλά η Εύη, στην Εύη άρεσε πάρα πολύ και συνεχίζει να αρέσει ακόμα. Οπότε εκμεταλλευόμουν τις ευκαιρίες και έπαιρνα θεματικά βιβλία. Ας μην είναι στη Μοντεσοριανή φιλοσοφία, εγώ δεν πηγαίνω πιστά εκεί με τα βιβλία. Έπαιρνα τέτοια βιβλία, καθώς μερικά από αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες και δίνουν πραγματικά, όσο και αν κάποιοι τα υποτιμούν, παίρνει πράγματα το παιδάκι από αυτά, εφόσον χρησιμοποιηθούν σωστά. Αυτό κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Εμείς το έχουμε πάρει και στα αγγλικά. Είχαμε ξεκινήσει από τα ελληνικά. Άλλο πολύ ενδιαφέρον που έχω και έχουμε παίξει πολύ και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Απλά δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Το βλέπετε χωρίς να διαλυθεί. Είναι ένα ξύλινο πάζλ με τους πλανήτες. Αυτό το πήρα από το site Τρυποκάριδος και το κοίταξα πριν λίγο καιρό που είχα αποφασίσει να σας ανεβάσω αυτό το βίντεο και υπάρχει ακόμα. Το είχα διαλέξει τότε γιατί ήθελα μια σχετικά οικονομική επιλογή και ό,τι έβρισκα ήταν πολύ ακριβό. Αυτό συγκριτικά με τα υπόλοιπα ήταν εξαιρετικά οικονομικό. Θα σας έχω από κάτω το link. Και το άλλο που μου άρεσε είναι ότι έχει τους πλανήτες εδώ πέρα τοποθετημένους κάτω σε μια βάση, ας το πούμε, και το παιδάκι παίρνει έναν και μπορεί να τους βάλει στη θέση τους και νομίζω ότι είδα τώρα ότι το έχει και με χρώματα, κάτι τέτοιο. Μπορεί να κάνω και λάθος και να το είδα αλλού αυτό. Και μετά να ξανατοποθετούνται εδώ, να μην χάνονται τέλος πάντων και να παίρνει το παιδάκι. Κοιτάξτε, βέβαια έχει πολύ μικρά κομματάκια, η σελήνη είναι πολύ μικρή, όπως και
και ο πλούτονας, οπότε σίγουρα αν έχετε πιο μικρά παιδιά τότε θέλει επιτήρηση, καλή επιτήρηση. Ωστόσο είναι κάτι που παίξαμε πολύ και το ευχαριστηθήκαμε πολύ, άρα νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το μοιραστώ και αυτό μαζί σας. Και θα ολοκληρώσω το βίντεο αυτό με κάτι που έχω κατασκευάσει εγώ και χρησιμοποίησαμε πολύ μαζί με την Εύη. Είναι οι κάρτες τριών μερών με τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Αυτό το έφτιαξα εγώ και μπορείτε να το βρείτε στο Etsy, στο κατάστημά μου, μόλις με 1 ευρώ. Θα σας έχω το link από κάτω. Προς το παρόν, η Εύη δεν το χρησιμοποιώ ως κάρτες τριών μερών, να σας πω την αλήθεια. Το χρησιμοποιώ όμως memory game, δηλαδή τα έχουμε πλαστικοποιήσει από 2 φορές τις καρτούλες. Τις γυρίζουμε ανάποδα στο έδαφος και προσπαθούμε να βρούμε 2 ίδιες. Και αυτό είναι κάτι που φαίνεται ότι θα παίξουμε πολύ και επίσης το set έχει μέσα και 2 αφίσες, μία με τις τροχές των πλανήτων γύρω από τον ήλιο, τις οποίες τις έχουμε πλαστικοποιήσει και υπό κανονικές συνθήκες θα τις έχω στον τοίχο, και ένα με τους πλανήτες με την σειρά που βρίσκονται από τον ήλιο. Αυτά λοιπόν είναι όλα όσα χρησιμοποιούμε το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, το τελευταίο διάστημα δεν είναι πολύ ακριβής, καθώς όλα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί τα τελευταία 2 χρόνια. Αν ξεκινήσω από το πρώτο βιβλίο που ήταν 2 χρονών όταν τις το πήραμε, αυτό είναι πιστεύω το καλύτερο υλικό το οποίο έχω χρησιμοποιήσει και αυτά που αξίζουν να μοιραστώ μαζί σας. Μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στο Instagram για τον φανταστικό διαγωνισμό με τους πλανήτες. Πραγματικά είναι ένα προϊόν, ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι ανοιχτό, το οποίο μπορείτε να αξιοποιήσετε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σας ευχαριστώ λοιπόν για ακόμα μια φορά που ήσασταν εδώ και είδατε ακόμη ένα βίντεο μέχρι το τέλος. Αν είναι το πρώτο βίντεο από τη σειρά homeschooling που βλέπετε, τότε δείτε το αντίστοιχο playlist στο κανάλι μου, καθώς υπάρχουν πολλά και πολύ ενδιαφέροντα βίντεο για εσάς, ειδικότερα αν είστε μαμάδες με μικρά παιδάκια, καθώς μοιράζομαι μαζί σας μόνο όσα κάνω με την Εύη και όσα θεωρώ ότι αξίζουν και είναι ποιοτικά και έχουν να δώσουν πράγματα στα παιδάκια μας, έτσι πάντοτε όπως το κρίνω εγώ προσωπικά ως μαμά και ως εκπαιδευτικός. Σας ευχαριστώ λοιπόν για ακόμα μια φορά που ήσασταν εδώ, που είδατε ακόμη ένα βίντεο μέχρι το τέλος και τα λέμε πολύ πολύ σύντομα με νέο βίντεο. Γεια σας!